διαχωρίζει τη θέση της από την κυβερνητική πολιτική, η παράταξη του ΠΑΣΟΚ στους δασκάλους, η ΠΑΣΚ, τονίζοντας ότι αυτή η πολιτική μας φέρνει χρόνια πίσω. Επίσης, στέκεται στα προβλήματα που υπάρχουν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όπως η έλλειψη βιβλίων, αλλά και ότι οι δάσκαλοι θα φύγουν εκτός νομού ύστερα από τις συγχωνεύσεις σχολείων και την κατάργηση των ολοημερών. Τα μέλη μας, τα εκλεγμένα μέλη μας, προσφάτως εκλέχθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και όλα τα στελέχη μας διαχώρισαν τη θέση από την κυβερνητική πολιτική του ΠΑΣΟΚ επισήμως με ανακοίνωσή τους και με απόφαση βέβαια της παράταξης της ΠΑΣΚ. Διαχωρίζει τη θέση από την κυβερνητική πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε καμία σχέση με την εφαρμοσμένη πολιτική στον εκπαιδευτικό χώρο. Τη θεωρούμε άδικη, τη θεωρούμε ξεπερασμένη, τη θεωρούμε απαράδεκτη και έχουμε την άποψη ότι αυτή η εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική πολιτική γυρνάει την εκπαίδευση πάρα πολλά χρόνια πίσω. Είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη απόφαση αυτό το διαζύγιο, αλλά είναι επιβεβλημένη διότι οι κινήσεις που κάνει το Υπουργείο Παιδείας και δυστυχώς όλο αυτό και τους τελευταίους μήνες, αλλά και ειδικά το καλοκαίρι, ήταν οι κινήσεις οι οποίες πραγματικά πήγαν την εκπαίδευση πολλά χρόνια πίσω. Αντί να λύσουν τα προβλήματα της εκπαίδευσης, τα διωγγώνουν. Κρατάνε αυτή τη στιγμή σε ομοιρία χιλιάδες εκπαιδευτικούς με τις αποσπάσεις, οι οποίες δεν έχουν γίνει ακόμα, ή καθυστέρησαν να γίνουν με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να μην ξέρουν πού θα πάνε, σε ποια σχολεία. Και το χειρότερο, βέβαια, δημιουργούν άλλες παράπλευρες απώλειες. Όπως είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι, κινδυνεύουν και ειδικά από το νομό μας να φύγουν εκτός νομού, που αυτό θα γίνει για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, χωρίς τη θέλησή τους. Βεβαίως. Λόγω των συγχωνεύσεων, λόγω της κατάργησης των ολοήμερων, πάρα πολλοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί δάσκαλοι θα κινδυνεύουν να φύγουν και θα φύγουν δυστυχώς εκτός νομού. Μια εξέλιξη η οποία μας γυρνάει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Μιλάμε για τεράστια υποχώρηση, για τεράστια υποβάθμιση, πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα ανεχθούμε σαν παράταξη και πιστεύουμε ότι και διαχωρίζουμε απολύτως τη θέση μας από αυτή. Βέβαια, τα προβλήματα συνεχίζονται και αυξάνονται τόσο με τα ζητήματα των τοποθετήσεων και των αποσπάσεων των δασκάλων, αλλά ακόμα και χειρότερα, έχουμε και ακόμα χειρότερα, που έχουν να κάνουν με την ίδια την ποιότητα της εκπαίδευσης. Όπως γνωρίζετε, δεν θα έχουμε βιβλία. Αυτό ήταν ένα φαινόμενο το οποίο έπρεπε το Υπουργείο από το Γενάρη του 2011 να το έχει λύσει. Δεν το έλυσε. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε κατάσταση αφρικανικής χώρας, που τα παιδιά να μην έχουν βιβλία, να υποχρεώνουν, και άκουσα, έμαθα χθες ότι ο περιφερειακός διευθυντής είπε στους δασκάλους και στους διευθυντές να βγάζουν φωτοτυπίες κτλ. Αστεία τοποθέτηση, αστεία και απαράδεκτη τοποθέτηση του περιφερειακού διευθυντής εκπαίδευσης, που δεν τιμά κανέναν εκπαιδευτικό, δεν τιμά κανέναν Έλληνα πολίτη, και την τοποθέτηση αυτή εμείς την καταδικάζουμε και σαν σύλλογος δασκάλων, αλλά και σαν παράταξη. Θέλουμε να πούμε στον συναδέλφους εκπαιδευτικούς, αλλά και στον ελληνικό λαό και στον αργολικό λαό, ότι εμείς θα παλέψουμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, να τη διορθώσουμε, πάντα προς το συμφέρον των εκπαιδευτικών και των παιδιών. Ακούγονται ότι υπάρχουν σκέψεις για κινητοποίηση με την έναρξη της πολιτικής. Ναι, βεβαίως, ήδη από το καλοκαίρι, είπαμε, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας θα κάνει κινητοποιήσεις σε συνεργασία με την ΟΛΜΕ, με τη δευτεροβάθμια, αλλά και γενικότερα. Θα υπάρξει μια συνάντηση για ένα συντονισμό του αγώνα σε κεντρικό επίπεδο με τις άλλες ομοσπονδίες, ώστε να μπούμε σε κινητοποιήσεις. Αναμένουμε τώρα την αποφάση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας για τις κινητοποιήσεις και θα μπούμε απέναντι στις κινητοποιήσεις. Για τα θέματα, δυστυχώς, αντί να μειωθούν, πολλαπλασιάστηκαν.